Αρνητική απάντηση του Προέδρου της Επαρχίας Τιγκράη στη Βόρεια Αιθιοπία στο τελεσίγραφο με διορία 72 ωρών που είχε δοθεί από τον Πρωθυπουργό Αμπί Αχμεντ στους ηγέτες της περιοχής και τις στρατιωτικές δυνάμεις τους να παραδοθούν. Ο Ντεμπρετσιόν Γκέμπρε Μάγκλ δήλωσε ότι ο λαός του είναι έτοιμος να πεθάνει, αλλά δεν θα παραδοθεί. Σχεδόν τρεις εβδομάδες αφού ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι ομοσπονδιακές δυνάμεις της Αιθιοπίας σχεδιάζουν να περικυκλώσουν τη Μέκελε, την πρωτεύουσα του Τιγκράη, όπου εδρεύει η τοπική κυβέρνηση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου του Τιγκράη. Πριν από 10 ημέρες, ο Άμπι έδωσε ένα πρώτο τελεσίγραφο στους μαχητές του Τιγκράη, καλώντας τους να αποσκυρτήσουν και να ενταχθούν στον Ομοσπονδιακό Στρατό. Λίγες ημέρες αργότερα, ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε στις 4 Νοεμβρίου μπαίνει στην τελική φάση της. Μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Γκέμπρε Μάγκλ είπε ότι στόχος του Πρωθυπουργού είναι να κρύψει την ήττα που υπέστησαν οι ομοσπονδιακές δυνάμεις σε τρία μέτωπα, χωρίς να διευκρινίσει όμως ποια είναι τα μέτωπα αυτά.